Θέλει να είστε καλά από όπου και αν κάνετε ακρόαση, να έχετε υγεία, δύναμη, αισιοδοξία, να χαμογελάτε όσο μπορείτε περισσότερο γιατί είναι όντως το χαμόγελο ψυχοκατασταλτικό, λειτουργεί πολύ θετικά με θετική ενεργειακή επίδραση και στο σώμα και στην ψυχή. Στο αμέσως προηγούμενο podcast το οποίο ακούσατε ανέλησα όσο μπορούσα ευσύνοπτα όλο αυτό που θα ακούσουμε πολύ συχνά τώρα να εξειδικεύεται ως, θερμο, ως φαινόμενο του θερμοκηπίου γιατί είδαμε ικτρά φαινόμενα τα οποία δεν μπορεί να αντέξει η ανθρώπινη φύση, δεν είναι μαθημένη. Δεν είναι εκπαιδευμένος ο οργανισμός, τα κύτταρα, οι νευρώνες, η ψυχοσωματική σύνθεση του ανθρώπου δεν είναι εκπαιδευμένη στο να μπορεί να βιώσει και να συμβιώσει με τόσο υψηλές θερμοκρασίες πάνω από το προβλεπόμενο και το μέσο όρου που μέχρι τώρα έχουν μάθει γενιές και γενιές, ακόμα και σε ακραία καιρικά φαινόμενα, κυρίως θερμικά, ενώ καύσονες, να μπορεί να αντέξει 40-42 βαθμούς, αν δει κανεί τα επιστημονικά στοιχεία με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του προηγούμενου αιώνα, ενώ του 20ου αιώνα, αλλά και του 19ου αιώνα, ίσως και του 18ου και 17ου αιώνα δεν θα βρει τέτοιου είδους θερμικές εξάρσεις. Γιατί δεν υπήρχαν. Το γιατί το εξήγησα όσο μπορούσα πιο αναλυτικά, πιο λαϊκά, πιο κατανοητά στο πρώτο μέρος όταν εξήγησα τους μηχανισμούς και από πού τους αντλεί η γη, που είναι ένα απειροελάχιστο τμήμα από τη μεγάλη έκρηξη που έγινε πριν από δισεκατομμύρια χρόνια στο δικό μας σύμπαν από τον Ήλιο, τον οποίο ε, βλέπουμε, αισθανόμαστε και σε κάποιες περιπτώσεις, πολλοί πολιτισμοί, επειδή ακριβώ δεν μπορούσαν να εξηγήσουν πολλά πράγματα, τον λάτρευαν ως Θεό. Εξηγούσα λοιπόν πως από τη μία κατάσταση που είναι φτιαγμένη η γη και έχει τους δικούς της αμυντικούς μηχανισμούς να μπορεί να αντέξει οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση ή κακοποίηση για τα επόμενα πάρα πολλά δισεκατομμύρια χρόνια, πώς ξαφνικά στο όνομα άνομων και έκνομων οικονομικών συμφερόντων που ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά και τους έχω κατονομάσει, τους έχω πει και έχω αποδείξει με στοιχεία πολλές φορές κάτω από τα βίντεο τα οποία αναρτώ είτε είναι μαγνητοσκοπημένες εκπομπές, είτε είναι live, είτε είναι podcast μια σειρά από στοιχεία. Ίσως ο τίτλος να φάνηκε στο προηγούμενο podcast ε, πολύ καυστικός, πολύ έντονος, κατάλληλος ε, συνωμοσιολογικό, Όμως, απέδειξα με στοιχεία πώς το φαινόμενο, και πλέον το καταδεικνύουν και μεγάλοι επιστημονικοί οργανισμοί που ασχολούνται εξειδικευμένα και όχι περιστασιακά, όπως είναι αυτές οι εκπομπές που έχουν άλλο χαρακτήρα στο γενικό του σύνολο, ότι δεν είναι παρά μόνο μία απάτη, η οποία έχει στόχο βασικό, ο συγκεκριμένο τομέας, σε συγκεκριμένη πτυχή που υπάγεται, είναι ένα υποκεφάλαιο, μια υποενότητα της λεγόμενης κλιματικής αλλαγής, η οποία κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα κεφάλαια που έχουν εισάγει στην περιβόητη ατζέντα του 2030, με επέκταση αυτή η ατζέντα να έχει ολοκληρωθεί σε ένα χρονικό πλαίσιο περίπου 30 ετών, δηλαδή μιας γενιάς και επιπλέον 5 χρόνια ε, στα 30. Κάθε γενιά είναι περίπου 25 χρόνια. Εξήγησε λοιπόν πώς λειτουργούν και με τι στόχο επιδρούν. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Όσοι θέλετε θα έχω πάλι το link από κάτω, όσοι κάνετε ακρόαση για πρώτη φορά, να ακούσετε το πρώτο μέρος. είπα που στοχεύουν στο κεφάλαιο για την απομείωση, τη γενική απομείωση του πληθυσμού μέχρι το 2050 να έχουν φτάσει στα μισά του γενικού πληθυσμού του πλανήτη, που αν τώρα έχουμε περίπου 8,5 πάμε στα 9 δις, να έχουν καταφέρει να φτάσουμε με όλα αυτά τα οποία σκορπούν ως άλλες πληγές, ε, εναντίον της ανθρωπότητας, είτε είναι αυτή πόλεμη, είτε είναι αυτή είτε είναι αυτά επιδημίες, πανδημίες, είτε άλλα φαινόμενα καινούρια, τα οποία είναι πρωτόγνωρα για τον άνθρωπο, θα τα δούμε προϊόντος του χρόνου στις επόμενες δύο δεκαετίες, πράγματα που δεν τα έχει ξαναζήσει η ανθρωπότητα και δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτά. Έλεγα λοιπόν ότι όλη αυτή η ιστορία, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, για το οποίο θα ακούσουμε πλέον να μας μιλούν πολύ έντονα, λόγω των εκτεταμένων θερμικών φαινομένων που θα έχουμε τους επόμενους μήνες, όπως επίσης και τα επόμενα χρόνια, και τούτο διότι ένα στόχο έχει να μας πείσει για την κλιματική αλλαγή. Τώρα, πώς η κλιματική αλλαγή επιδρά μόνο προς τα άνω της θερμοκρασίας και επηρεάζει, όπως ξαναείπα και έθεσα το κεντρικό ερώτημα, γιατί επηρεάζει μόνο κυρίως τον δυτικό πολιτισμό ή τον πολιτισμό που καταλαμβάνει ένα κομμάτι από το ελάχιστο ποσοστό της γης, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό είναι νερό, είναι ωκεανή, είναι θάλασσες, πώς επιδρά μόνο από αυτή την πλευρά και δεν επιδρά, ας πούμε, σε άλλες απίθανες εκτάσεις, όπως είναι η Παταγωνία, όπως είναι η Αρκτική, ενώ λένε ότι λιώνουν οι πάγοι, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο ε, και στους δύο πόλους, και στο βόρειο και στο νότιο πόλο. Και παράλληλα έχουμε το παράδειγμα. Το, εξής φαινόμενο το οποίο καταγράφεται σε μεγάλα ε, επιστημονικά κέντρα όπως είναι το, το National Geographic. Το National Geographic δεν είναι μόνο περιοδικά και κανάλια, είναι και ένας τεράστιος επιστημονικός οργανισμός που και εκεί υπάρχουν συμφέροντα, αλλά οι επιστήμονες οι οποίοι λειτουργούν έχουν αναδείξει και έχουν αποδείξει ότι τα τελευταία 50 χρόνια όχι μόνο έχουν αναπαραχθεί παλαιά είδη τα οποία είχαν εξαφανιστεί από τον πλανήτη, είτε είναι πτηνά, είτε είναι ερπετά, είτε είναι έμβια ζώα, είτε είναι ε, πήγαια ζώα, επανήλθαν. Υπήρχε περίπτωση να επανέλθουν αν ο πλανήτης βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση που προσπαθούν να παρουσιάσουν 10-15 εταιρείε γιατί κρύβονται συμφέροντα οικονομικά. Για παράδειγμα η Μονσάντο είναι μία από αυτές τις εταιρείε η οποία στόχο έχει να αλλοιώσει τη γη, το αποτέλεσμά της, τα προϊόντα της, ώστε να υπάρχει πλήρης εξάρτηση του ανθρώπου από αυτά τα προϊόντα. Και δεν είναι μόνο η οικονομική εκμετάλλευση, είναι και η εσωτερική φυσική εκμε... μετάλλαξη του ανθρώπου όταν <coughs> δεν τρώει και δεν τρέφεται με φυσική τροφή ήδη έχει μπει στη ζωή και θα το δούμε την επόμενη δεκαετία, να τρώνε οι άνθρωποι πλαστικό κρέας, πλαστικές φυτικές ίνες. Όλα αυτά, χωρίς την κοινή λογική, χωρίς την επιστήμη, ένα πράγμα κάνουν. Πρώτον, μειώνουν το προσδόκιμο της ζωής του ανθρώπου, γιατί τον σκοτώνει όλο αυτό το τοξικό που μπαίνει στον οργανισμό του. Επιπλέον, ο οργανισμός, ο ζωντανός, που είναι ο άνθρωπο, ο ζωντανό οργανισμό του ανθρώπου, μαθαίνει και εκπαιδεύεται, γι' αυτό είπα για την επόμενη γενιά, στι νέε καταστάσει. Άρα μειώνεται το προσδόκιμο τη ζωή, γιατί προσβάλλεται από παντού από τοξικέ ουσίε. Είτε είναι ο υδροφόρο ορίζοντα, ο οποίο εμποτίζεται με μια σειρά από τοξικά προϊόντα που είσαι αναγκασμένο να χρησιμοποιεί για να ζήσει ο πολύ περιορισμένης έκτασης και παραγωγής σπόρος της Μονσάντο, ήδη είναι αδίκημα σε ορισμένε χώρε και σε ορισμένε πολιτείε τη Αμερική το να αποθηκεύει σπόρου και να μην του έχει στην κατοχή του το κράτο, το οποίο κάθε κράτο σε κάθε περιοχή που υπόκειται στον πλήρη και απόλυτο έλεγχο τη παγκόσμια διακυβέρνηση που δεν είναι άλλη από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μένει μόνο να πάρει και την τυπική ονομασία ως σε πρώτη φάση θα είναι ένα παγκόσμιο συντονιστικό κέντρο, όπως θα δούμε, στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, κυρίως στην 80η Γενική Συνέλευση που είναι του χρόνου το Σεπτέμβριο, το Σεπτέμβριο του 2025, φέτος στην 71η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει ειδική εκπομπή την οποία ε, θα αναρτήσω, που ασχολείται με το περιεχόμενο αυτής της εκπομπής, που πρώτο θέμα αυτής της Γενικής Συνέλευσης της 79ης που ξεκινάει τον, στις 24 Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 28 είναι οι τέσσερις μέρες όπου θα παρελάσουν όλοι οι ηγέτες ε, του κόσμου από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών βεβαίως για να ασχοληθούν και να αναλύσουν ή να παρουσιάσουν τις θέσεις των χωρών τους με βάση την οικονομία, τα γεωπολιτικά δεδομένα κλπ ο οργανισμό Ηνωμένων Εθνών είναι ένα οργανισμό ο οποίο δουλεύει 24 ώρε το 24ωρο επί 365 ημέρε. Εκεί υπάρχει ειδικό οργανισμό ο οποίο ασχολείται με την υλοποίηση όλων των κεφαλαίων τη Ατζέντα του 2030. Που βασικό τη κεφάλαιο, πρώτο κεφάλαιο, στο όνομα τη κλιματική αλλαγή και όλων των φαινομένων που οι ίδιοι δημιουργούν τεχνητά, είναι η γενική απομείωση του πληθυσμού για το καλό μας. Δηλαδή μας σκοτώνουν όλους για το καλό μας. Μας δολοφονούν όλους για το καλό μας. Για το καλό των λίγων που θέλουν να υπάρχουν και να ελέγχουν. Μεγαλύτερη γενοκτονία και σε εύρος και έκταση στην ανθρώπινη ιστορία δεν έχει υπάρξει από αυτή που επιχειρείται και δρομολογείται και εκουσίως εκπαιδεύουν τις μάζες να ακολουθούν και να αποδέχονται ότι θα πεθαίνουν στα 45 τους, ότι αυτή είναι η ζωή, ότι θα πρέπει να ζουν σε πολύ μικρές κλειστές κοινότητες της πόλης των 10-12 λεπτών. Εξήγησα και αυτά τι ακριβώς είναι, όσο μπορώ πάντοτε πιο ευσύνοπτα. Κλείνω όλη αυτή τη γενική εισαγωγική τοποθέτηση, ώστε να γυρίσω στο κεντρικό θέμα που μα απασχολεί έτσι κι αλλιώ για το, υφιστάμεθα με τι υψηλότατε θερμοκρασίε που βιώνουμε και εξήγησα από πού από και πώ προκαλούνται μέσα από ένα ειδικό απόρριτο πρόγραμμα στο οποίο μετέχουν δορυφορικό πρόγραμμα για τον έλεγχο του διαστήματο στο οποίο μετέχουν, ξαναλέω, η Αμερική, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ρωσία και η Κίνα. Και εσχάτως επιχειρείται να συμπληρώσω, αν δεν το είπα στο προηγούμενο, να μετέχει με κάποιο τρόπο και η Γερμανία. Εξήγησε λοιπόν ότι υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο μέσω δορυφόρων οι οποίοι πλέον θα ελέγχουν, αν δεν ελέγχουν ήδη το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης δραστηριότητας και όχι μόνο μέσω διαδικτύου, γιατί το διαδίκτυο είναι θέμα χρόνου, ήδη έχει να σταματήσει, όπως το ξέρουμε, ήδη έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα μορφή που θα έχει το διαδίκτυο, κατ' εφαρμογή το 5G και το 6G. Ε, ήδη, πρέπει να ξέρετε, και από απόρριτα προγράμματα της CIA, αλλά και των άλλων ανεπτυγμένων χωρών που έχουν συγκροτημένες μυστικές και κρατικές υπηρεσίες, υπάρχουν στη διαθεσιμότητα ε, της ανθρώπινης ε, γνώσης και τα 6G και τα 7G και τα 8G. Θα σας πούνε βέβαια ότι αυτή η τεχνολογία προέρχεται από εξωγήινους για τους οποίους θα ακούτε όλο και περισσότερα επίσημα μάλιστα από καταθέσεις στην Ειδική Επιτροπή της Γερουσίας στην Αμερική. Θα αρχίσετε να τα ακούτε αυτά και από πολλές εκπομπές ήδη εκπαιδεύεται το ανθρώπινο υποσυνείδητο μέσα από μια σειρά ντοκιμαντέρ που αναζητούν οντότητες εξωγήινες, δεν θα αμφιβάλλω, ούτε θα προσβάλλω, ούτε θα αμφιζητήσω τη δυνατότητα να υπάρχει εξωγήινη ζωή. Τουναντίον, κάθε άλλο. Όχι όμως αυτό που πάνε να προσδώσουν μόνο και μόνο για να εκπαιδεύουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο, κυρίως το υποσυνείδητο, ώστε να μπορούν να, απορνούν, να περνούν άνετα, χωρίς την παρέμβαση της ορθής λογικής, του ορθολογισμού, όπου τι κάνει ο ορθολογισμός, ξεψαχνίζει τα πάντα, είτε διασταυρώνοντας κάθε πληροφορία, είτε διασταυρώνοντας μέσω των επιστημών, η μία επιστήμη την άλλη. Γυρίζω λοιπόν σε όλη αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με το θερμοκήπιο και επειδή φάνηκε ακραίο ο τίτλος ότι μας ψήνουν και μας καίνε ζωντανού, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, και εξήγησα πώς το κάνουν μέσω αύξησης θερμικής ισχύω των ακτίνων του ήλιου, ο οποίος στην πορεία του μέχρι να διαπεράσει όλα αυτά τα στρώματα της γης, τη στρατόσφαιρα, τη γεώσφαιρα και όλα τα υπόλοιπα και να φτάσει να επηρεάσει τον άνθρωπο, έχει κι άλλες επιπτώσεις. Αναφέρθηκα μόνο στη θερμοπληξία, η οποία είναι το πρώτο προφανές το οποίο υφίσταται ο άνθρωπος και τι είναι η θερμοπληξία, δεν έχετε παρά να κάνετε την ανάλογη αναζήτηση με ιατρικές ε, αναφορές για να, να καταλάβετε τι προκαλεί η θερμοπληξία. Πόσο μάλλον όταν τα όρια αυτής της θερμικής ισχύω αναστέλουν όλη καθ ολοκληρία, ολόκληρη την ανθρώπινη δραστηριότητα. Δηλαδή, να σα το πω πιο απλά, δεν έχεις διάθεση να κάνεις τίποτα. Θέλεις απλώς να είσαι σε μία κατάσταση ύπαρξη να ζει και να αναπνέει και να μην κάνει τίποτα γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν έχει τη δυνατότητα ακριβώ γιατί δεν οξυγονώνεται ο εγκέφαλο. Άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει και πολύ καλά ο εγκέφαλο. Δεν αφού δεν οξυγονώνεται, δεν γίνεται και σωστή αιμάτωση. Τι λεπτομέρειε στο ιατρικό επίπεδο θα τι δείτε από τα διάφορα link τα οποία παραθέτω καθαρά με ιατρικές αναφορές για το τι είναι το φαινόμενο τη θερμοπληξία. Όμως, όπως εξήγησα, όχι όσο έπρεπε, το άφησα για αυτό το podcast, έχουμε δει ότι σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αυξημένη θερμική ισχύ της φύσης, του ήλιου, του καύσωνα, έχουμε δει και την αύξηση της εγκληματικότητας. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Η εγκληματολογία έχει... Απαντήσει, αλλά και έχει και μια σειρά ερωτηματικά. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλές μελέτες και αναρωτιούνται, κάποιες επιχειρούν να απαντήσουν. Γιατί πάντοτε τον Αύγουστο υπάρχει έξαρση της εγκληματικότητα και μάλιστα η δεχθούς εγκληματικότητα. Πολλοί έχουν αποδώσει το φαινόμενο στην πίεση των μαγνητικών κυμάτων αναλογικά με την απόσταση που δημιουργείται στο, στην περιστροφή της γης στη σχέση της με το φεγγάρι, στην απόστασή της με το φεγγάρι. Άλλοι προσπαθούν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο αυτό της έξαρσης της βίας και της εγκληματικότητα μέσω μεταφυσικών ε, ερμηνεών που όμως οι περισσότερες στην πλειονότητά τους ε, ξεπερνούν τα όρια της συνομοσιολογίας και ξεπέφτουν ακόμα και στα ε, επίπεδα του τσαρλατανισμού, του φεδρού τσαρλατανισμού και από το διαδίκτυο, το ελληνικό διαδίκτυο είναι γεμάτο από κάτι τέτοια φαινόμενα. Υπάρχουν και άλλα ε, επιστημονικά δεδομένα από μυστικά προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί στην πράξη σε επίπεδο επιχειρησιακό κατά την ώρα του πολέμου, όπου έχει αποδειχθεί ότι πολλές φορές διεξήγησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περιοχές αυστηρά ελεγχόμενες από τη μία ή την άλλη πλευρά. Θα αναφερθώ στο φαινόμενο της Αμερικής, την εισβολή που έκανε στο Ιράκ, την εισβολή που έκανε ε, στο Αφγανιστάν και οπουδήποτε αλλού θα παρατηρήσετε ότι τα καιρικά φαινόμενα εκείνη την περίοδο αν το δείτε και το ψάξετε ιστορικά, ήταν αυξημένα. Δεν υπήρχε δηλαδή οποιαδήποτε τέτοια επιχειρησιακή δραστηριότητα σε περίοδο μέσης θερμοκρασίας ή κατώτατης θερμοκρασίας από αυτή που μπορεί να αντέξει το σώμα. Όλα και αυτά συμβαίνουν τα τελευταία 100 χρόνια που έχουμε την έξαρση της τεχνητής γνώσης, την αντιποίησή της, τη διαβολή της και τη διαστροφή της. Η γνώση είναι δύναμη. Σημασία έχει πώς τη χρησιμοποιείς. Το νηστέρι του γιατρού μπορεί να δώσει ζωή, μπορεί και να αφαιρέσει ζωή. Το ίδιο παράδειγμα μπορώ να πω και μπορείτε να σκεφτείτε για οποιοδήποτε έκβαση της ανθρώπινης δραστηριότητας και της ανθρώπινης φύσης. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να πω ότι το τέλειο και το απόλυτο παράδειγμα είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, μέσα στον οποίο υπάρχει και υπάρχει από τη φύση του και το καλό και το κακό και ανάλογα με τον τρόπο που ζει, τι προσλαμβάνουσες, στον περιβάλλοντα χώρο, όχι τόσο την οικογενειακή του κατάσταση, όσο όλες τι υπόλοιπε προσλαμβάνουσες που είναι χωρισμένε και διαχωρισμένες σε πολλά επίπεδα από τα χρόνια τη ευριακή κατάσταση, τη νηπιακή, τη προεφηβική, τη εφηβική, τη μεταφηβική, τη πρώτη μέση ηλικία, τη δεύτερη ηλικία μετά την ελικίωση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι διάφορα επίπεδα γύρω από έναν άνθρωπο που ανάλογα με αυτά που ο ίδιος επιλέγει από τη στιγμή που έχει κρίση και αντίληψη για το μόνο που δεν μπορεί να έχει κρίση και αντίληψη είναι για την ώρα και τον τόπο που θα γεννηθεί. Γιατί αυτό είναι άλλη ε, αποτέλεσμα. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει παρατηρηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία 50 χρόνια που προσπαθούν με αυτό το ε, αφήγημα της κλιματικής αλλαγής και εξειδικευμένα το φαινόμενο του θερμοκηπίου στο οποίο δεν υπάρχει πλήρης και απόλυτη ομοφωνία της επιστήμης όλων των επιστήμων που εμπλέκονται γεωφυσικοί, γεωθερμικοί, ε, γεωλόγοι κλπ κλπ, η μία, ένα τεράστιο κεφάλαιο είναι η επέμβαση στην ανθρώπινη φύση. Είπα πριν, δεν είναι μόνο το φαινόμενο της μετάλλαξης του ανθρώπου αυτά, από αυτά τα οποία καταναλώνει, αλλά είναι και η ψυχική μετάλλαξη. Η, ψυχο, η ψυχοσωματική. Επηρεάζει δηλαδή η θερμότητα των άνθρωπων σε τέτοιο βαθμό, που ο ίδιος πλέον δεν μπορεί να έχει τον έλεγχο των πράξεών του. Αυτό είναι ίσως η πιο απλή, εξειδανικευμένη προσέγγιση και όχι ερμηνεία ε, του φαινόμενου της έξαρσης, της βίας και πολύ περισσότερο της εγκληματικότητα. Ένα δεύτερο είναι ότι θα έχετε παρατηρήσει πέρα από τους εγχώριους και ντόπιους παράγοντες την έξαρση της παιδικής εγκληματικότητας, της εφηβικής εγκληματικότητας, η οποία καθολοκληρίαν από την γέννησή της, η τελευταία γενιά, δηλαδή τα παιδιά που είναι 10-12 ετών, αυτή είναι η τελευταία γενιά που πορεύεται προς τα 25, έμαθε να ζει, γεννήθηκε και έμαθε να ζει σε τέτοιο φυσικό περιβάλλον. Βεβαίως και παίζει ρόλο το σπίτι η οικογένεια όπου υπάρχει και όπως υπάρχει, αλλά σε το γενικότερο επίπεδο το παιδί μαθαίνει να ζει σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες από αυτές που ζούσαν οι προηγούμενες γενιές. Αυτά σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη μετάλλαξη που εφίσταται ο άνθρωπος από αυτό το φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε και το ακούμε ως φαινόμενο του θερμοκηπίου, μία πτυχή της λεγόμενης κλιματικής αλλαγής που δεν είναι τίποτα άλλο από τη διαστροφή και την παρέμβαση, την ανθρώπινη παρέμβαση στο περιβάλλον και στο κλίμα. Η γη παρόλα αυτά αντέχει, απόδειξη ότι αντέχει και ανθίσταται είναι ότι στο μεγάλο μέρος που ποτέ δεν μαθαίνουμε, αρκεί να παρακολουθείτε μεγάλα ντοκιμαντέρ του Discovery, του Animal Planet, του National Geographic, πολλών, ή του History ε, και τα τρία κανάλια που υπάρχουν ελεύθερα στους δορυφόρους, ώστε να δείτε εκεί τις απαντήσεις πώς ευθυδίως αναπτύσσεται, παρά τις τεχνητές παρεμβάσεις του ανθρώπου, πριν από 2-3 χρόνια είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά στα δάση του Αμαζονίου, εσκεμένη, ποτέ κανείς δεν έμαθε τι έγινε, και πώς προεκλήθη αυτή η φωτιά στον Αμαζόνιο, οι μεγάλες φωτιές στην Καλιφόρνια, στα μεγάλα μητροπολιτικά πάρκα και σε άλλους μεγάλους έκτασης πνεύμονε, μιλάμε για εκατομμύρια τετραγωνικά ε, φυσικού περιβάλλοντος και φυσικού καλού το οποίο κατέστρεψαν, με στόχο πάντοτε, επειδή γνωρίζουν τη δύναμη της επικοινωνίας, αυτές οι εικόνες να κάνουν το γύρο του κόσμου, και υποσυνείδητα, γιατί εκεί στοχεύουν όλες αυτές οι εικόνες, ξέρουν ότι ο άνθρωπος όλοι αυτοί και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί, οι απόγονοι του Κάιν, έχω πει επίσης και ποιοι είναι οι απόγονοι του Κάιν που έχουν σήμερα τα κλειδιά του μεγάλου θησαυροφυλιακίου και αυτοί καθορίζουν την τύχη των κρατών αλλά όχι των εθνών, άλλο το κράτο, άλλο το έθνος, διότι αυτοί τυπώνουν το χρήμα, αυτοί ελέγχουν το χρήμα, αυτοί έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Θα μπορούσαν η ανθρωπότητα και οι διάφορες κοινότητες κατά ιστορικές περιόδους και έχουμε τέτοια ε, παραδείγματα, να ζουνε ήρεμα, ειρηνικά, ευίωνα, καρποφόρα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για πόλεμο, για διχασμό, για αλληλοσφαγές, για όλα αυτά που βλέπουμε, μέσα από τα οποία όμως όσο αυξάνονται τα φαινόμενα αυτά και όσο κατακαιρματίζεται ο ανθρώπινος παράγοντας, ώστε να καταλήξει να είναι μία μονάδα κλεισμένη σε ένα κελί στο σπίτι της κατ' επιλογή, ώστε να μπορεί να είναι πιο ελεγχόμενη και να κάνει ό,τι ακριβώς της λέει και την διατάσσει την ανθρώπινη φύση η αόρατη, παγκόσμια αόρατη διακυβέρνηση που δεν είναι τίποτα άλλο μία σύμπτυξη από συμφέροντα πολυεθνικών εταιριών που τα περίπου 15-17 οικογένειες, τόσε είναι σε όλο τον πλανήτη. Και κατ' επέκταση σε κάθε χώρα οι διάφοροι εξουσιομανείς, οι διάφοροι που έχουν τα κεφάλαια, όπως περίπου είναι στη δική μας την περίπτωση, αναλόγως έχουν διαρθρωθεί και πολλές άλλες κοινωνίες με πολλές φωτεινές εξαιρέσεις. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το φαινόμενο όμως αυτό του θερμοκηπίου δεν είναι μόνο ότι μεταλλάσσει την ανθρώπινη συμπεριφορά και την εκτοξεύει σε βίαιες καταστάσεις. Έχει κι άλλη μία επίδραση, την οποία ε, έχουν αναλύσει οι φεστιολόγοι και οι γεωλόγοι. Αυτή η πίεση που δέχεται ο πλανήτης σε όλη τη διαστρωμάτωσή του έχει και μία άλλη επίπτωση. Θα έχετε παρατηρήσει ότι τα τελευταία 20 χρόνια έχουν αυξηθεί οι μεγασυσμοί. Οι σεισμοί δηλαδή που είναι έξω από τα όρια της ανθρώπινης φύσης και αντοχής, όπου μπορούν να προκαλέσουν και άλλα φυσικό φαινόμενα. Ενώ τσουνάμι και κι άλλα πολλά, που επίση σκοτώνει πολύ κόσμο. Δείτε τι συνέβη στα τελευταία μεγάλα εγκληματικά φαινόμενα που έχουν δημιουργηθεί, ακριβώς γιατί δέχεται πίεση ο πυρήνα της γης και αυτή η πίεση, η γη στο κέντρο της, στον πυρήνα της, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ζωντανό κομμάτι του ήλιου που δεν είναι τίποτα άλλο από μια πύρινη λάβα η οποία διαπερνά το κέντρο της γης και τα έγκατα της γης σε χιλιάδες χιλιόμετρα προς τα κάτω. Όταν λοιπόν δέχεται αυτή την πίεση η γη. την τεχνητή πίεση, επαναλαμβάνω μέσω αυτών των απόρριτων προγραμμάτων, προς το παρόν, ε, σας είπα και στο προηγούμενο podcast, μην ψάξετε να βρείτε, αυτές είναι πληροφορίες από κλειστέ πηγές και τις οποίες δεν έχω σε καμία... Ε, δεν έχω τη δυνατότητα να παρουσιάσω γιατί ο δημοσιογράφος δεν αποκαλύπτει, οφείλει και ειδικά σε θέματα να προστατεύει τι πηγέ του. Αλλιώ θα πάψει να έχει εμπιστοσύνη και άρα πληροφόρηση. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν το οποίο ελέγχουν αυτές οι χώρες, η Βιτρίνα είναι το δορυφορικό πρόγραμμα για την διακυβέρνηση των άστρων, αλλά μέσα εκεί υπάρχουν πολλές φορές έχουν ξεφύγει τέτοια πράγματα από την ΆΣΑ, έχουν ξεφύγει αντίστοιχα προγράμματα, αντίστοιχες αναφορές από, την, ε, Αυστραλιανή, ε, από τον αντίστοιχο Αυστραλιανό οργανισμό ο οποίος ασχολείται με το διάστημα και ούτω καθοξής. Και η Ρωσία το ίδιο και η Κίνα. Εμείς ξέρουμε μόνο την Άσα, όπου είναι μία μικτή ε, κοινή επιστημονική δραστηριότητα, στην οποία μετέχουν πολλές χώρες, αλλά το πάνω χέρι το έχει έτσι κι αλλιώς ε, η Αμερική. Ένα από τα αποτελέσματα λοιπόν και μία από αυτές τις συνέπειες της αύξησης της θερμικής ισχύω με στόχο να καταβληθεί η ανθρώπινη φύση, να υπάρξουν θάνατοι από θερμοπληξία, να υπάρξουν έντονα καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιές, ε, ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτό είναι ο στόχος αυτού του προγράμματος. Στη γη, εσείς γνωρίζετε ή έχει γίνει πολλή συζήτηση για τα επίγεια προγράμματα τα οποία υπάρχουν με τα Χάρπερ. Δεν είναι μόνο τα Χάρπερ. Τα Harper πια αρχίζουν και ξεπερνούνται, διότι προηγείται η δορυφορική τεχνολογία η οποία ελέγχεται κατά βάση σε αυτό το μεγάλο ε, διακρατικό πρόγραμμα από όλες αυτές τις χώρες που ανέφερα και θα τις ξαναπω Αμερική Βρετανία Καναδάς Αυστραλία Κίνα και Ρωσία και παλεύει με κάποιο κομμάτι να εμπλακεί και η Γερμανία ε, Συνοψίζω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι το πρώτο είναι ότι προκαλούνται πάρα πολλές μεταλλάξεις στον άνθρωπο, όχι μόνο με την αύξηση της θερμικής ισχύω και το φαινόμενο του θερμοκηπίου που θα τα ακούσουμε και ως παρεπόμενο θα έχουμε τις πλημμύρε γιατί κατακαίονται λόγω της κλιματικής αλλαγής πολλά δάση και άρα καταστρέφονται πνεύμανες του οξυγόνου που χωρίς αυτό ο άνθρωπος δεν γίνεται να ζήσει ούτε να επιβιώσει. Άρα καταστρέφουμε τις αιστείες που παράγουν το οξυγόνο, τα δέντρα, τα πάρκα, τους ε, πνεύμονες πρασίνου, ακόμα και το απλό, το κρασίδι. Έχει τη δυνατότητα να παράξει θετική ενέργεια που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο Δείτε τα ζώα. Τι τρώνε. Τι τρώνε όταν ε, βγαίνουν έξω. Δεν τρώνε μόνο γρασίδι, τρώνε ότι οποιαδήποτε βλάστηση. Και γίνεται όλη η διαδικασία της αναπαραγωγής τους, η οξυγόνωσή τους και ούτω καθεξής. Δεν απέχει πολύ από αυτή τη διαδικασία και ο άνθρωπος. Η μία πλευρά λοιπόν που ανέλησα και εξήγησα είναι η βίαιη έξαρση του ανθρώπου. Η έξαρση της βίαιης συμπεριφορά του ανθρώπου. Πάντοτε όταν υπάρχουν τέτοιου είδους ακραία καιρικά φαινόμενα που προκαλούνται από την διαστροφή ορισμένων ανθρώπων. Τι τα προκαλεί όλα αυτά στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, τα συμφέροντα δισεκατομμυρίων. Ποιοι τα έχουν αυτά στα χέρια τους, λίγες οικογένειες, όπου θέλουν να έχουν τον έλεγχο είτε μέσω του ολοκληρωτικού ψηφιακού ολοκληρωτισμού, είτε μέσω του ελέγχου του χρήματος, ακόμα και αν αυτό είναι ψηφιακό, εκεί οδεύουμε, είτε μέσω του ελέγχου της ανθρώπινης φύσης και της κάθε δραστηριότητας που έχει ο κάθε άνθρωπος ως μονάδα και αυτό που είναι το πιο, το πιο ακραίο και το πιο επικίνδυνο ίσο, ε, είναι όταν προκαλούνται ψυχοσωματικές διαταραχές, ώστε ο άνθρωπος να φτάνει σε ακρές συμπεριφορές ή δεχθών εγκλημάτων που δεν θα έκανε ακόμα και ο πιο διεστραμμένος νους σε επίπεδο επιχειρησιακό στρατιωτικό. Αν μελετήσετε τα φαινόμενα στην εγκληματολογία των serial killers, θα δείτε ότι ξεπερνάνε ακόμα και τις πιο ακρές καταστάσεις, όπου διεξήχθησαν σε στρατιωτικό επιχειρησιακό επίπεδο στο πλαίσιο ενός πολέμου. Δύο, τριών ή πέντε ή δέκα χωρών. Ή στον πρώτο παγκόσμιο ή στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπάρχουν περιπτώσεις που, όπου η ανθρώπινη συμπεριφορά έχει πολεμο υπαρχουν περιπτωσεις κάθε όρια. Θα σας αναφέρω δύο μόνο περιστατικά που είναι ανατριχιαστικά και δεν μπορεί κανείς να τα συγκρίνει με οποιοδήποτε άλλο φρικτό έγκλημα. Είναι ο Αντρέιτς Κατήλο, ένας Ρώσος διεστραμμένος, άρρωστος, ψυχοπαθής, σχιζοφρενής με όλων των μορφών της επιδράσεις της ψυχοπαθογένειας απάνω του όπου έτρωγε, κανιβάλιζε όχι μόνο γυναίκες αφού τις κακοποιούσε, κυρίως παιδιά. Δεν θέλω να μπω σε μια ακραία λεπτομέρεια για να μην υπάρξουν ε, άλλου είδους το φαινόμενο του Αντρέη Τσικαντήλου στη Ρωσία, όπου δικάστηκε πριν από πολλά χρόνια, εγώ το μελέτησα αρκούντο όταν έκανα το αφιέρωμα για του serial killers για το περιοδικό στάτου, όπου πραγματικά οχριά οποιοδήποτε άλλο εγκληματίας πολέμου μπροστά σε αυτόν τον άνθρωπο. Ακολουθούν άλλοι εγκληματίε, όπω είναι ο Τζέφρι Ντάμερ και πολλοί άλλοι. Αυτή είναι η ανθρώπινη φύση στη χειρότερη της μορφή όταν ξυπνάει μέσα της, μέσω του υποσυνείδητου, το οποίο προσπαθούν να ελέγξουν μέσω από όλα αυτά που κάνουν, το αρχέγονο. Είναι ένα κομμάτι του ανθρώπινου εγκεφάλου το οποίο πρέπει και οφείλει να κοιμάται γιατί ο άνθρωπος κρύβει μέσα του το πιο σκληρό, το πιο αδιφάγο, το πιο αιμοδιψές θηρίο, άγριο θηρίο αμέρωτο θηρίο, ανήμερο θηρίο, το οποίο φτάνει στο ακραίο σημείο ακόμα και να φάει τον συνάνθρωπό του. Σε οποιαδήποτε κατάσταση. Ακόμα και ζωντανό. Και εδώ δεν θέλω να επεκταθώ. Διότι το FBI, ακριβώς επειδή αρχίζουν και αυξάνουν τέτοιου είδους φαινόμενα σε ορισμένες πολιτείες της Αμερικής, τι εννοώ, τον ανθρωποκανιβαλισμό, ε, έχει κάνει ολόκληρη Ακαδημία Επιστημών που μελετά ειδικότερα το συγκεκριμένο φαινόμενο το οποίο παίρνει εκτάσεις τέτοιες επικίνδυνες όπου σε άλλες περιπτώσεις συνδέεται με παγανιστικές θρησκείες, σε ακόμα περισσότερες περιπτώσεις συνδέεται με το σατανισμό, σε άλλες περιπτώσεις συνδέεται με καθαρά ελιτίστικη κατάσταση, γιατί υπήρχαν πολιτισμοί και όχι μόνο οι μάγιας και πολλοί άλλοι που πίστευαν ότι αν φας την καρδιά ενός ανθρώπου θα αποκτήσεις ιδιαίτερες δυνάμεις, πολύ περισσότερο αν φας ολόκληρο τον εγκέφαλο του ανθρώπου, ξέρω ότι λέω φρικιαστικά πράγματα, αλλά είναι πράγματα που κανείς αν καθίσει να εντρυφήσει και να μελετήσει, όχι απλώς να σερφάρει, έτσι, γιατί σήμερα τα θέλουμε, το ξαναείπα και θα το λέω όσο και αν ενοχλεί τον Ελληναρά, έτσι, τον τελείω τελείως ε, εξαθλιαμένο ένα Ελληναρά που τα θέλει όλα γρήγορα, γιατί δεν θέλει να διαβάζει, δεν θέλει να μελετάει και γι' αυτό και είναι η μη μαθής. η μη και κυρίως αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι απλά η μαθής, είναι και εμπαθείς, γι' αυτό και εκχαίουνε και διαχέουν πολύ τοξικότητα. Τους βλέπετε και τους αφήνω επίτηδες για να εκτίθενται, ώστε να μπορείτε να βλέπετε εσείς. Εγώ δεν απαντώ σε κανέναν από όλου αυτούς και όπως έχω πει αυτό το κανάλι έχει την ιδιαιτερότητα να μην έχει καμία σχέση με όλα τα υπόλοιπα, γιατί η δουλειά του είναι να κάνει και αποστολή μου να κάνω αφύπνιση μέσα από μια εναργή και συνεχή μελέτη πολλών φαινομένων, κυρίως του φαινομένου του ανθρώπου, του ανθρώπινου είδους, σε όλες τις πτυχές του. Αυτοί όλοι λοιπόν, τι κάνουνε, προσπαθούν να παρέμβουν στην ανθρώπινη φύση, στοχεύοντας κυρίως το υποσυνειδητό, ώστε να ξυπνήσουν το αρχέγονο. Πολλές περιπτώσεις υπάρχουν όπου γίνονται μαζικά πειράματα, σε πολλές κοινωνίες. Ένα από τα ισχυρότερα και πλέον επικρατέστερα Πειράματα τα οποία ήδη χρησιμοποιείται σε πολλές πανεπιστημιακές κοινότητες είναι το πείραμα, το μαζικό πείραμα που υφίσταται η Ελλάδα, ο ελληνικός πληθυσμός. Η μία περίπτωση λοιπόν που ανέφερα είναι οι επιτόσεις πάνω στη Γη που εμείς υφιστόμεθα με την αύξηση της θερμικής ισχύως, με τη θερμοπληξία και άλλες παραμέτρους τις οποίες Επιγραμματικά αναφέρθηκα. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι η αντίδραση της γης. Γι' αυτό και αναφέρθηκα στα έκτακτα και ακραία καιρικά φαινόμενα από τα έγκατα της γης, τους μεγάλους σεισμούς. Ήδη, και αυτό παρα, παρα, παρακαλώ πάρα πολύ να το λάβετε υπόψη σας, υπάρχει μια φήμη η οποία δεν είναι απλώς φήμη, ξεκινάει από επιστημονικά κριτήρια μέτρησης του ιδάφους, του υπέδαφους, γεωλογικά, όλη τη γεωλογική διάστρωμάτωση, διάστρω, ότι αυτή η πίεση που δέχεται πάρα πολύ συχνά και συνεχώς η γη δεν αυξάνει απλώς την ηφαιστιακή δραστηριότητα και την ε, ασύμετρη κίνηση των δεκτονικών πλακών που στέκεται πάνω το στερέωμα της Γης, η επιφάνεια πάνω στην οποία ζούμε, δραστηριοποιούμε, δραστηριοποιούμεθα κλπ. Υπάρχει και διασάλευση σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή η πορεία των δεκτονικών πλακών, όπως την ξέρουν οι γεωλόγοι, οι φεστιολόγοι, όλοι οι επιστήμονες που ασχολούνται με το κάτω, μέρος της γης από την επιφάνεια και κάτω, αυτοί που ασχολούνται οι ωκεανολόγοι, οι... όλοι, όλοι έχουν συνάφεια διότι ασχολούνται με τη γη, με όλες τις επιφάνειες της γης και την ένιδρη και την ανυδρη και την επιφάνεια στην οποία υπάρχει ε, ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτό είναι το τρίτο, η τρίτη επίπταση που συμβαίνει στο πλαίσιο αυτής της μετάλλαξης του κλίματος. Είναι όντως εγκληματική η αλλαγή που επιχειρούν με στόχο να ελέγξουν ένα κομμάτι του πλανήτη, την ανθρώπινη φύση. Ε, γι' αυτό και θα δούμε τα επόμενα χρόνια και μας προετοιμάζουν προς αυτό. Οι επιστήμονε που έχουν μια συνείδηση ή οι οποίοι δεν ελέγχονται από συμφέροντα ή απλώ είναι απλοί άνθρωποι, οικογενειάρχε, αλλά αγαπούν την επιστήμη του, είναι επικεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν. Θα δείτε και γι' αυτό στοχοποιούνται οι συγκεκριμένοι, γιατί δεν πάνε με αυτό που λέει η μάζα, η οποία μάζα από ό,τι κατευθύνεται, από τι πολιεθνικέ, πώ του ελέγχει, μέσα από τα συνέδρια, που του προσφέρει ε, τα πάντα, γη και είδωρο, όχι μόνο δωρεάν διακοπέ, και απλώ παρίσταται για να συνυπογράφουν έτοιμα κείμενα που τα φτιάχνουν οι προνομιούχοι όλων αυτών των ομάδων που ελέγχονται από τις ίδιες πολυεθνικές. Σε κάθε τέτοιο συνέδριο θα πηγαίνετε να βλέπετε τα ψηλά γράμματα. Ποια είναι τα ψηλά γράμματα, οι χορηγοί, αυτοί που πληρώνουν για αυτά τα συνέδρια, τα παγκόσμια. Ε, μόνο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ε, χρηματοδοτεί δεκάδες αν όχι εκατοντάδες σε ορισμένες περιπτώσεις, εκατοντάδες τέτοιου είδους συνέδρια, προκειμένου να ελέγξει το περιεχόμενο και να έχει επιστημονικό επίχρησμα, επιστημονική βιτρίνα. Όταν συμπλέεις με τους πολλούς, με αυτούς που ελέγχονται από τη ΜΑΖΑ, από τις πολυεθνικές, άρα και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος τρέχει με ταχύτητα την ατζέντα του 2030. Η ατζέντα του 2030 έχει χρονοδιάγραμμα από το 2030 να ξεκινήσει και το αποτέλεσμα της, το πρώτο της αποτέλεσμα, που είναι η γενική απομείωση του πληθυσμού, αν όχι στο μισό, σε κάτι λιγότερο περισσότερο από το μισό, μέχρι το 2060 να το έχουν πετύχει, ώστε να μειώσουν ασθένειες, να μειώσουν φτώχεια, να μειώσουν πείνα κλπ. Δεν είναι, δεν ελέγχονται όμως έτσι τα πράγματα. Δεν γίνεται να ελεγχθούν έτσι τα πράγματα. Αντιθέτως, θα ήταν εύκαρπη και όμορφη και ήρεμη η ζωή, αλλά αφήναμε τα πράγματα να εξελιχθούν σε κάθε χώρα, σε κάθε περιοχή, ανάλογα με τα προνόμια που δίνει. Τι δίνει η φύση. Από τη φύση ξεκινάνε όλα. Από τη φύση θα πάρεις την πρώτη ύλη για να ζήσεις, είτε είναι νερό είτε είναι τροφή. Αυτά λοιπόν προσπαθούν να καταστρέψουν ώστε να είσαι απόλυτα ελεγχόμενος και σε, σε όλες τις εκ, εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητα να μειώσουν το προσδόκιμο ζωής, να υπάρξει αύξηση της θνητότητας, θνησιγένεια και ούτω καθοξής. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το ζητούμενο για, όλους αυ, για όλα αυτά τα αρρωστημένα μυαλά. Ο έλεγχος και ο ψηφιακός ολοκληρωτισμός. Όχι. Είναι η, ψυχο, η ψυχική μετάλλαξη, η ψυχική διαστροφή, να πάψει ο άνθρωπος να αναζητά την ένωσή του με το Θείο, με το Ιερό, με το Θεό. Εκεί στοχεύουν σε όλες αυτές τις προσπάθειές τους, εκεί αναδύουν όλη αυτή τη διαστροφή της παγανιστικής, την είδαμε σε πλήρη και απόλυτη έξαρση να φαίνεται στην τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων και στην έναρξη και στη λήξη. Είδαμε πάρα πολλά στοιχεία του νεοπαγανισμού να αναβιώνουν με πολλά στοιχεία διαστροφής και της ιστορίας και της φύσης και πολλών γεγονότων. Δεν ήταν μόνο αυτό που επιφανειακά και επιδερμικά είδαν οι άνθρωποι με την αντιποίηση του πιστικού δείπνου του Νταβίτσι και έσπευσαν να πούνε ότι δεν ήταν παρά ένα άλλο πίνακα ένα άλλο, ένα άλλο έργο με το γάμο του. Ε, του Ολύμπιου Θεού, του Ιόνισου. Ε, Ανασύρουνε ανασύρουν από την ανθρώπινη φύση, γιατί γνωρίζουν την τεχνογνωσία, προσπαθούν να παρεύουν στο υποσυνείδητο μέσα από τη διαφήμιση, μέσα από την εικόνα, μέσα από την επικοινωνία, γενικότερα μεταλλάσσεται το ανθρώπινο υποσυνείδητο προς το κακό, προς το κακό γιατί του δίνει τέτοιες προσλαμβάνουσες, τέτοιες εικόνες, από παντού. Βομβαρδίζεται ο άνθρωπος μόνο από εκατομμύρια πηγές μέσα στο 12ωρο, 15ωρο, 18ωρο που δραστηριοποιείται, από τέτοιες πηγές αρνητικής ενέργειας που θα του δείξουν δολοφονίες, θα του δείξουν πολέμους, θα του δείξουν ακραία καιρικά φαινόμενα. Εκεί είναι ακριβώς η παρέμβαση στο υποσυνείδητο του ανθρώπου. Αυτό είναι, όλα αυτά είναι αλυσίδα. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω, αυτή την αλυσίδα της παθογένειας, από ένα πράγμα που το βιώνουμε, δεν, είναι, ξαναλέω, δεν ξεκινάω την ανάλυση μου και την προσέγγιση μου σε όλα αυτά που σας ξετυλίγω μόνο από το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Όλα αυτά είναι συναρτήσει πολλών άλλων παραγόντων στη ζωή μας, όμως αυτό που όλοι διαπιστώνουν είναι ότι τα τελευταία 20 με 30 χρόνια όπου το διαδίκτυο έχει υπερανάπτυξη στη δραστηριότητα και πλέον οργανισμοί ασχολούνται επιστημονικά πια υπάρχει ολόκληρος οργανισμός ο οποίος μελετά το φαινόμενο του TikTok. Του τι παράγει, του τι αναπαράγει και του τι κακό κάνει. Υπάρχει μια ειδική νέα ε, πώς να πω ένας νέος ειδικό τομέας της ψυχολογίας και της ψυχανάλυσης και της ψυχιατρικής που ασχολείται με την απεξάρτηση από τα social media. Όλοι οι άνθρωποι γύρω μας μιλάνε σε μια παρέα και μιλάνε μέσω κινητού. Βγάζουν τη ζωή τους προς τα έξω, βγάζουν τα εσωψυχά τους. Αυτό έχει και πολλές άλλες παραμέτρους και πολλές άλλες ερμηνείες. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή μας. Απολύτως τίποτα. Ξυπνώντας όμως το υποσυνείδητο του ανθρώπου, με στόχο ο άνθρωπος να μεταποιηθεί σε ζόμπι, από πού νομίζετε ότι βγήκε αυτή η σειρά, αυτή όλη, ολόκληρη η κατηγορία ταινιών με τα ζόμπις τα οποία ε, υπάρχουν στα, στην κατηγορία θρίλερ. Εκπαιδεύουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο σε αυτό που θα πρέπει να μάθει να συμβιώνει. Δεν σας ανέφερα τυχαία για τα φαινόμενα κανιβαλισμού και στις υψηλές κοινωνίες, αλλά και σε άλλες κατώτατες κοινωνίες, ενώ που δεν έχουν αναπτυχθεί, δεν έχουν στοιχεία πολιτισμού, δεν έχουν παιδεία, δεν έχουν... και υπάρχουν τέτοιες κοινότητες, κυρίως στην Αφρικανική Ήπειρο, όπου ακόμα λατρεύουν είτε στοιχεία της φύσης, είτε τμήματα της ανθρώπινης υπόστασης. Η αρχαία γνώση που γνωρίζει πάρα πολύ καλά μέσα από την εμπειρία και την παρατήρηση, αυτός είναι ο πυρήνας της κάθε επιστήμης, η εμπειρία και η παρατήρηση κάθε φαινομένου. Η προηγούμενη λαή λοιπόν, η Αιγυπτιακή, οι, οι Ασύρη, οι Ίνκας, η Μάγια, οι Έλληνες, οι Πέρσες, που είχαν χιλιάδες χρόνια μπροστά τους δραστηριότητας, οποιασδήποτε δραστηριότητας, άρα και παρατήρησης και καταγραφής πολλών φαινομένων, από τα πια οπλά τα ιστορικά, τα πολιτισμικά μέχρι και τα κοινωνικά ή τα πνευματικά, ψυχοσωματικά και θρησκευτικά φαινόμενα. Ξαναλέω λοιπόν ότι αυτά όλα που εντάσσονται στη λεγόμενη αρχαία γνώση, η οποία μεταφέρεται από γενιά σε γενιά με όλους τους τρόπους, με τη γραφή, με την προφορική παράδοση, βρίσκονται σε απίστευτη αντιπαράθεση με την τεχνητή γνώση. Ποια είναι η τεχνητή γνώση. Αυτή που παράγει ο ίδιος ο άνθρωπος, μέσα από την επιστήμη, οποιαδήποτε επιστήμη. Βρίσκεται σε πλήρη σύγκρουση η αρχαία γνώση με την τεχνητή γνώση. Σήμερα λοιπόν αυτός ο αόρατος πόλεμος μεταξύ τεχνητής γνώσης και αρχαίας γνώσης, να είστε βέβαιοι ότι αυτή που θα κατανικήσει στο τέλος μετά από πολλές γενιές, δεν είναι άλλη από την ίδια τη φύση, γιατί ο άνθρωπος είναι κομμάτι αυτής της φύσης, είναι κομμάτι της γης, κομμάτι αυτού του πλανήτη και έχει μάθει να ζει και να συμβιώνει και να επιβιώνει σε όλες τις καταστάσεις. Να είστε βέβαιοι ότι ο άνθρωπος μετά από όλα αυτά θα βγει ισχυρότερο και σοφότερος. Τι τον κάνει σοφότερο. Η παρατήρηση τη εμπειρία και η εμπειρία του κάθε φαινομένου. Αυτό είναι ο πυρήνα που γεννάει τη γνώση, την οποιαδήποτε γνώση και η γνώση μετατρέπεται σε επιστήμη. Τι εννοούμε επιστήμη. Οτιδήποτε μπορεί να αμφισβητηθεί από το καθιερωμένο, το δεδομένο, το τεκμηριωμένο, πάντοτε εντό εισαγωγικών. Αυτό είναι ο πυρήνα τη επιστήμη. Οτιδήποτε μπορεί να αμφισβητηθεί, αυτή είναι η επιστήμη. Γιατί? Γιατί θα προάγει να πάει σε κάτι καλύτερο, σε κάτι παραπάνω. Έτσι έφτασε ο άνθρωπο σήμερα σε όλα τα επίπεδα γνώση, σε σε, στα μέχρι τώρα επίπεδα τεχνολογία όλων των μορφών, από τη μηχανική και τη φυσική, τη χημεία μέχρι την ψηφιακή τεχνολογία. Μιλάνε για τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Δεν υπάρχει καμία τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Είναι η πρώτη ψηφιακή επανάσταση η οποία αντιδρά και επιδρά στον άνθρωπο σε όλη του την οντότητα, σε όλη του τη φύση, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του, σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Αυτά όλα προσπαθούν να αλλάξουν με αυτές τις παρεμβάσεις. Θα μου πείτε κάποιοι το πήγες μακριά, πέρασε στα όρια και την κόκκινη γραμμή της νομοσιολογίας, κάθε άλλο. Αναφέρθηκα σε πράγματα τα οποία μπορείτε να τα βρείτε, κάποιες πηγές θα τις βάλω κάτω από αυτό το podcast, για να καταλάβετε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο τελικός του στόχος είναι η ψυχική διαστροφή του ανθρώπου, η απομάκρυνσή του από το στοιχείο του που είναι η καταχάριν θέωση, το ταξίδι μας αυτό από την ώρα που θα έρθουμε σε αυτόν τον κόσμο με τον οποιοδήποτε τρόπο. Τυχαία πάντως δεν έρχεται κανείς. Κάποιοι αποφασίζουν γι' αυτό το γεγονός της έλευσής μας σε αυτόν τον κόσμο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αυτοί λοιπόν γνωρίζουν την αρχαία γνώση την οποία προσπαθούν να υφαρπάξουν, να μην την γνωρίζεις εσύ, Γι' αυτό και επιστημονικά πλέον, ξαναείπα τι είναι επιστημονικό, οτιδήποτε μπορεί να παρατηρηθεί, να αποδειχθεί μέσω διασταυρωμένων αλληλοπι... αλληλεπίδρασης εμπλεκομένων επιστημών. Είτε αφορούν την ψηφιακή επιστήμη, είτε αφορούν την ιατρική επιστήμη, είτε αφορούν την γεωλογία. Οποιαδήποτε επιστήμη, ο πυρήνας της επιστήμης είναι η αμφιζήτηση, επαναλαμβάνω, Ακριβώς γιατί η αμφισβήτηση δίνει τη δυνατότητα στον επιστήμονα να πάει ή ένα σκαλί παραπάνω ή πολλά σκαλιά παραπάνω τη γνώση του. Αυτή η γνώση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Παλαιότερα μεταφέρονταν με δύο τρόπους, προφορικά και με τη γραφή. Τώρα πια ψηφιακά. Εκεί πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλέ επιφυλάξει. Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι οτιδήποτε κινείται στο διαδίκτυο ως πληροφορία, ως οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε, να μην είστε βέβαιοι ότι είναι αληθινό. Και αυτό το οποίο έχουν επιτύχει με τη βιομηχανία της νομοσιολογίας και με αυτό θέλω να κλείσω αυτό το δεύτερο μέρος, είναι τι ακριβώς. Να αποδίδεται σε συνομοσιολόγους αυτό που μπορεί να αποδείξει η κοινή απλή λογική, για ποιο λόγο, ώστε να στοχοποιούνται οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν έρευνα, Μελετάνε γιατί έχουν το χρόνο. Γιατί τι θέλουν να κατασπαταλήσουν όλοι αυτοί με το να μα βάζουν, να ασχολούμαστε με οτιδήποτε και να πέφτουμε ξέρι στο κεφάλι, στο κρεβάτι το βράδυ, με 4-5 ώρε ύπνο. Να μην υπάρχει ο χρόνο. Να μελετήσουμε, να διαβάσουμε, να διασκεδάσουμε, να χαρούμε τη ζωή για να μπορούμε να παλεύουμε για τα πιο απλά. Να πληρώσουμε το λογαριασμό του νερού. Δεν ισχύουν μόνο αυτά εδώ το νερό για την ενέργεια, τα χρήματα για την ενέργεια και ούτω καθ' οξύ. Ποιο είναι το ζητούμενο να μην υπάρχει χρόνο στον άνθρωπο να κάνει οτιδήποτε άλλο πέρα από το να τρέχει για να επιβιώσει. Να επιβιώσει. Δεν λέμε να ζήσει πια, λέμε να επιβιώσουμε. Δεν λέμε να συμβιώσουμε, ούτε καν να συμβιώσουμε. Δεν μπορούμε πια με όλη αυτή την έξαρση της, της μετάλλαξης της και της παραφύσιν μετάλλαξης της ανθρώπινης φύσης. Ξέρω ότι είναι δύσκολα και δυσνόητα τα νοήματα, τα οποία πολλές φορές είμαι αναγκασμένο, όσο και αν προσπαθώ να τα απλοποιήσω, δεν γίνεται. Δεν έχω αυτή τη δυνατότητα να εκλαϊκεύω περισσότερο το λόγο μου, γιατί είδα και κάποια σχόλια, θα ξαναπώ ότι όλα τα σχόλια τα βλέπω, τα παρακολουθώ, τα αρχιοθετώ, ε, Αντιπαρέρχομαι κάποια τα οποία είναι ανεφαξίας και ανεφουσίας ε, αλλά στέκομαι σε όλα εκείνα τα σχόλια τα οποία έχουν βάθος. Δεν μιλάω για αυτά τα οποία εκφράζουν ε, συμπάθεια, θαυμασμό ε, και πολλά άλλα θετικά συναισθήματα. Μιλάω για αυτά που έχουν ψήγματα και σπέρματα ανθρώπων που πίσω από το πληκτρολόγιο βλέπεις ευγενικές υπάρξεις. Βλέπεις ανθρώπινη φύση η οποία βρίσκεται καθοδόν προς τη Θεός. Βρίσκεται συνέχεια σε εγρήγορση πνευματική, ψυχική, ψυχοσωματική προς το καλύτερο. Αυτό ε, μαρτυρούν πολλά από τα σχόλιά σας. Σε αυτά επιτρέψτε μου να πω ότι στέκομαι αρκετά και προσπαθώ να εμβαθύνω πίσω από κάθε λέξη που θα χρησιμοποιήσει κάποιος, είτε εν τη ρήμη, του λόγου, είτε πάνω στη βιασύνη του, είτε θα σταθεί μέσα από ε, εμπεριστατωμένη προσεκτική, ακόμα και αν είναι δέκα λέξεις τοποθέτηση. Φίλες και φίλοι θα υπάρξει και ένα τρίτο μέρος πάνω σε αυτή την ε, ενότητα που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή, ένα φαινόμενο του οποίου ζούμε το, θερμο, το φαινόμενο του θερμοκηπίου φαινομενικά, ώστε να αναλυθεί σε βάθος και αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να τα κρατήσουν, γιατί κάποια στιγμή, όπως έχω ξαναπεί, το διαδίκτυο θα πέσει και όταν θα ξαναεπανέλθει δεν θα είναι το ίδιο με αυτό που ξέρουμε. Άρα θα έχουν χαθεί κρίσιμες και χρήσιμες πληροφορίες. Και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω για την υπομονή και την επιμονή που έχετε να κάνετε ακρόαση. Θα ήθελα να σας ευχηθώ να είστε ευλογημένοι, ο Θεός να ευλογεί τα καλά και ανιδιοτελής σας έργα, δεν το λέω τυχαία, το τονίζω γιατί ζούμε σε μια εποχή όπου τα πάντα αποστάρονται, το κίνητρο από πίσω είναι το εγώ, να προβληθούμε, ενώ η αγάπη που ο, ο πυρήνας της αγάπης είναι η ανιδιοτέλεια, δεν έχει κανένα λόγο να δημοσιοποιεί οποιαδήποτε καλή πράξη. Το ρωτάω γιατί μου ρωτάτε, μα γιατί συνέχεια λέτε αυτή την ευχή και στέκεστε στο ανιδιοτελή. Γιατί δυστυχώ ο κόσμο μα έχει γίνει διστοπικό τα τελευταία 50 χρόνια. Γιατί, και μια λεπτομέρεια για να μην διαφύγει τη προσοχή σα, γιατί ο κόσμο μα, μιλάω για το δυτικό πολιτισμό, τη φραγκια ειναι είναι άκαπνο επί 70-80 χρόνια. Δεν έχει Πολέμους. Ο πόλεμος δεν σε αφήνει, δεν έχεις χρόνο παρά μόνο να επιβιώσεις, να ζήσεις. Ξέραν τι κάνανε. Και τώρα κάνουν μαζική επίθεση σε όλα τα στοιχεία της ανθρώπινης φύσης. Στην ψυχή του, στον εγκεφαλό του, στη διανόησή του. Είναι μαζική η επίθεση που δέχεται σήμερα ο άνθρωπος ως ανθρώπινη φύση από όλα αυτά τα ερπετοειδή, διότι αυτόν πρόκειται όταν ζουν και κινούνται κάτω από το σκοτάδι και μέσα στο σκοτάδι. Να είστε καλά, ο Θεός να ευλογεί τα καλά και αγαθά σας έργα και τις ανιδιοτελείς σας πράξη και η Εκκλησία στρατευμένη και θριαβεύουσα να επισκιάζει την παρουσία σας και κάθε τι που έχετε στη ζωή σας να περνάτε όμορφα, να είστε πάντοτε αισιόδοξοι. Ζητώ την κατανόησή σας αν πάνω στην αγωνία σας να ενημερωθείτε και να πάρετε πληροφόρηση δυστυχώς νιώσατε και αισθήματα αρνητικά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.